Βαγγελάκη, έχετε το λόγο κύριε συνάδελφε για 15 λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αφού είμαι τελευταίος θα έχω και την ανοχή σας. Πάντως κύριε Γεραγή, να ξέρετε ότι ο καλός στρατηγός χτυπάει πρώτος και ο καλός πολιτικός μιλάει τελευταίος. Άρα είστε καλός πολιτικός. Αγαπητοί συνάδελφοι, συζητάμε έναν προϋπολογισμό ο οποίος καταστρώθηκε από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης με βάση τα απαιτούμενα και προαπαιτούμενα της Τρόικας και με τη λογική των μνημονίων. Συμπεριλαμβάνει νέα μέτρα τα οποία έχουν πάρθει και θα εφαρμοστούν για πρώτη φορά το 2014. Περισσότερα βέβαια μέτρα θα πάρθουν όταν θα συμφωνηθούν τα δημοσιονομικά κενά τα οποία υπάρχουν. Θα υποβληθεί βέβαια συμπληρωματικός ή τροποποιητικός προϋπολογισμός. Το έχει ήδη προαναγγείλει και η ίδια η κυβέρνηση, η οποία έχει πει και δεσμεύτηκε ότι δεν θα είναι οριζόντια τα μέτρα. Θα υπάρχουν μέτρα, αλλά δεν θα είναι οριζόντια, αλλά θα είναι στοχευμένα. Δηλαδή θα πληγούν λιγότεροι από αυτά τα μέτρα. Οι Βρυξέλλες και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε κάθε ευκαιρία δηλώνουν την ανάγκη νέων θυσιών από τον ελληνικό λαό. Και βέβαια είναι αδιανόητο να μην σχολιάσουμε την δήλωση του κυρίου Τόμψεν ότι η κυβέρνηση πρέπει να εξασφαλίσει καταλήματα, δηλαδή άσυλα για όσους θα κατασχεθούν τα σπίτια τους. Θεωρούμε μία πρόταση απαράδεκτη για ολόκληρο το έθνος μας και θεωρούμε ότι η κυβέρνηση θα έπρεπε να ζητήσει και να γίνει ανεπιθύμητος ο κύριος αυτός για τη χώρα μας. Συνταρακτικά βέβαια και απογοητευτικά θα έλεγα είναι και τα στοιχεία του προϋπολογισμού τα οποία βγαίνουν και από το ίδιο το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής. Οι εισηγητές διαπιστώνουν τη λέλαπα των καινούριων μέτρων που έρχονται και βέβαια αυτά τα μέτρα τα οποία θα πληρωθούν από τα φτωχότερα κοινωνικά στρώματα όπως συμβαίνει και μέχρι σήμερα. Η φτωχοποίηση των πολιτών συνεχίζεται. Είναι στο 23% αυτοί που ζουν στο όριο της φτώχειας, ενώ ένα άλλο 36% βιώνουν καθημερινά αυτές τις στερήσεις και βρίσκεται κοντά στα όρια και αυτό της φτώχειας. Δηλαδή έχουμε ένα ποσοστό της τάξης του 59%, το οποίο μεταφράζεται σε πάνω από 6 εκατομμύρια πολίτες, άτομα τα οποία με αυτό το ποσοστό δηλαδή βρισκόμαστε στην πρώτη θέση της Ευρώπης. Σε όσον αφορά τώρα τα βασικά μεγέθη της ελληνικής οικονομίας, έχουμε για φέτος ύφεση 4%, είναι η έκτη χρονιά, και οριακή ανάπτυξη 0,6% για το 2014. Έχουμε ανεργία η οποία είναι στο 27,3%, για τους νέους είναι 61%, και βέβαια το 2014 προβλέπεται να γίνει μείωση, λέει κατά 0,6 επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης της ανεργίας και με αυτούς τους ρυθμούς υπολογίζουμε γύρω στα 25 με 30 τα χρόνια θα ξαναπιάσουμε αυτό το στόχο τον οποίο βάζαμε σαν χώρα να έχουμε ανεργία σε μονοψήφιο αριθμό. Βέβαια όλα αυτά εάν θα έχουμε και ρυθμούς ανάπτυξης. Πάνω από το 4%. Ο πληθωρισμός κινείται πάλι σε αρνητικά επίπεδα. 0,8 για το 2013, 0,4, μείον 0,4 για το 2014, που επηρεάζει αρνητικά και το ΑΕΠ της χώρας. Η δημόσια κατανάλωση παραμένει σε σταθερά χαμηλά επίπεδα. Η περαισιόδοξη πρόβλεψη για αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων αλλά και των εξαγωγών σε συνδυασμό με τους υπόλοιπους δείκτες αποτελούν μια μαγική εικόνα που βέβαια δεν έχει καμιά σχέση με την ίδια την πραγματικότητα. Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών εμφανίζει πλεόνασμα 2,6 δις, θετικό στοιχείο. Βέβαια εδώ πέρα να λάβουμε υπόψη τις εξαγωγές των πετρελαιοειδών που συνδέεται και με την τροφοδοσία των πλοίων κρουαζιέρας. Οι δείκτες του ισοζυγίου δείχνουν ότι η οικονομία εξακολουθεί να βυθίζεται στην ύφεση, γεγονός που οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αδυναμία των οικοκυριών να δαπανίσουν και στη συνεχιζόμενη αποβιομηχάνηση της χώρας.
ρευστότητα της αγοράς. Νομίζω ότι δεν υπάρχει ρευστότητα. Όλα τα χρήματα που πήγαν για ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών έμειναν εκεί για να καλύψουν την τρύπα των τραπεζών και στις επιχειρήσεις δεν πήγε ούτε ένα ευρώ. Η κατάσταση βέβαια θα χειροτερέψει λόγω και της εποπτείας που έχουμε τώρα των τραπεζών στα πλαίσια της Τραπεζικής Ένωσης στην Ευρώπη. Στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δεν υπάρχει, είναι ανύπαρκτη, ενώ τα εργαλεία που προβλέπονται φαίνεται ότι απευθύνονται κυρίως σε ξένους επενδυτές ή κυρίως στις ξένες αγορές, όπως η χορήγηση πιστώσεων προς τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να αγοράζονται πρώτες ύλες από το εξωτερικό. Καινούργιο επενδυτικό ταμείο θα έχουμε που σκοπό, λέτε κύριε Υπουργέ, ότι θα χρηματοδοτεί τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και έργα υποδομής με ίδια κεφάλαια εγγυήσεις και άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα. Είναι το ταμείο το οποίο ετοιμάζεται να γίνει με χρήματα του ελληνικού δημοσίου, αλλά που θα είναι για γερμανικές επενδύσεις στην Ελλάδα. Θα συνεισφέρει 350 εκατομμύρια το ελληνικό δημόσιο και άλλα 100 εκατομμύρια η γερμανική ιδιωτική τράπεζα KfW. Παρά τις πολλαπλές διευκολύνσεις, η διόγκωση του δημόσιου χρέους και παρά το κούρημα αποτελεί ένα παράγοντα υψηλού ρίσκου και λειτουργεί αποτρεπτικά για τους επενδυτές. Διαβάζοντας το δεύτερο κεφάλαιο, η κυβέρνηση παρουσιάζει το έργο για το 2013 και για τους στόχους για το 2014, νομίζοντας, ας πούμε, ότι λύθηκαν όλα τα προβλήματα ή ότι δεν είμαστε σε αυτή τη χώρα, αλλά ζούμε σε μία ευνομούμενη χώρα. Στο πλαίσιο άσκησης φορολογικής πολιτικής, ως στόχο παρουσιάζεται η δημιουργία ενός δίκαιου και αποτελεσματικού φορολογικού περιβάλλοντος που θα λειτουργεί με διαφάνεια. Επειδή όμως η αναδιάρθρωση της φορολογικής διοίκησης, σύμφωνα με το επιτελείο σας, απαιτεί ένα διάστημα 1 έως 3 ετών, θεωρείται επιτακτική ανάγκη για ενίσχυση των φορολογικών εσόδων και επιβάλλει την υλοποίηση της φορολογικής μεταρρύθμισης μέσω ενός μείγματος άμεσων μέτρων. Ομολογείται δηλαδή ότι η κυβέρνηση, επειδή δεν μπορεί να υλοποιήσει άμεσα και αποτελεσματικά να έχει μια διοίκηση τέτοια, που θα ενισχύσει τους εθνικούς πόρους με έσοδα από την πάταξη της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, θα συνεχίσει και τα επόμενα χρόνια να φορολογεί τα συνήθη υποζύγια και βέβαια και το καινούργιο φρούτο τώρα έχουμε φορολόγηση των ιδιοκτητών ακινήτων. Το ράβε ξύλωνε της φορολογικής μηχανής συνεχίζεται, οι ελεγκτικές υπηρεσίες που υποτίθεται ότι θέλετε να φτιάξετε, έχει καταντήσει να είναι γεφύρι της Σάρτας. Όλη την ημέρα το χτίζουμε και το βράδυ το γκρεμίζουμε. Και βέβαια το τίμημα αυτό, όπως λέμε, το πληρώνουν τα συνήθη υποζύγια που πληρώνουν περισσότερους φόρους από αυτούς τους οποίους μπορούν να αντέξουν. Έτσι έχουμε το ΣΔΟΕ και τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, δύο κομμάτια το καθένα, με αποτέλεσμα την αποδυνάμωσή τους, προϊστάμενοι των υπηρεσιών να τοποθετούνται κατά παρέκκληση του νόμου και με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, οι ελεκτικές υπηρεσίες να είναι σε διαρκές καθεστώς κατάργησης και επανασύστασης, το ανθρώπινο δυναμικό να μεταφέρεται από υπηρεσία σε υπηρεσία, καμιά οργάνωση στους χώρους εργασίας χωρίς το βασικό εξοπλισμό, και όλα αυτά να θεωρείται και στο τέλος ότι υπεύθυνοι για την όλη διαδικασία είναι οι ίδιοι οι εργαζόμενοι οι οποίοι δεν πιάνουν τους στόχους και να θεωρείται ότι είναι ακατάλληλο το προσωπικό. Διαφημίζεται η μεταρρύθμιση του φορολογικού θεσμικού πλαισίου όπως η θέσπιση του ΚΦΑΣ, για το οποίο προβλέπονται σαρωτικές αλλαγές με σχέδιο νόμου που ετοιμάζει η κυβέρνηση, εισαγωγή νέου κώδικα φορολογίας εισοδήματος που δεν έχει καταργηθεί ήδη ο προηγούμενος, και θέσπιση του ΕΜΦΑ, που όμως δεν έχει συμφωνηθεί ούτε μέσα στην ίδια την κυβέρνησή σας, αλλά ούτε και με την Τρόικα. Πολλά από όσα προβλέπονται για τον εντοπισμό και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής και της αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών είναι ευχολόγια και νομίζω ότι η κυβέρνησή σας δεν έχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για αυτά τα πράγματα.
Το ίδιο είναι και για το περιουσιολόγιο, το οποίο συζητιέται εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά συνεχίζει να καθυστερεί και να μην έχετε φέρει μέχρι σήμερα ένα περιουσιολόγιο, έστω και για συζήτηση. Το ίδιο και οι αποφάσεις, οι δράσεις και η προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού, ώστε να γίνονται αποτελεσματικοί έλεγχοι και στα τελωνία και στη διακίνηση των ναυτιλιακών καυσίμων. Στόχος της κυβέρνησης είναι ένα πρωτογενές πλεόνασμα για το 2013 ύψους 812 εκατομμυρίων, είτε 0,4%, ενώ για το 2014 2,9 δις, 1,6% το ΕΠ. Τι προσπαθείτε να κάνετε με αυτά τα πράγματα? Θέλετε να βγει η Ελλάδα, να βγει η χώρα μας όσο πιο γρήγορα γίνεται στις αγορές? Ήδη το λέτε και μέσα στον προϋπολογισμό ότι στο δεύτερο εξάμεινο του 2014 θα καταφέρετε να βγείτε στις αγορές. Δεύτερον, ότι η αυστηρή αυτή δημοσιονομική πολιτική την οποία κάνετε έχει αποτελέσματα, άρα δηλαδή δίνετε τα διαπιστευτήρια στους τροϊκανούς. Η λιτότητα, η περαιτέρω μείωση του διαθεσίμου εισοδήματος μέσω της υπερφορολόγησης, η εντυνόμενη περιστολή των κοινωνικών δαπανών, οι εξωφρενικές απαιτήσεις των δανειστών, απολύσεις κλπ. Διευκολύνουν τη μαύρη τρύπα και καθιστούν όλες τις θυσίες τις οποίες κάνει ο ελληνικός λαός μάταιες. Το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης εκτιμάται στο 2,2 το ΑΕΠ για φέτος και 2,3 για το 2014. Ή αν προσθέσουμε την επίπτωση της χρηματοδοτικής στήριξης των τραπεζών, πάμε στα 23 δις. Η κυβέρνηση χρησιμοποιεί το επιχείρημα ότι θα πάρουμε κάποιες μετοχές οι οποίες θα μας αποδώσουν μακροπρόθεσμα. Είναι πολύ αμφίβολο, κύριε Υπουργέ, και βέβαια το μεγάλο το πρόβλημα είναι σήμερα. Το δημόσιο χρέος θα ανέλθει στο 174,8% του ΑΕΠ το 2014, το οποίο λέμε ότι δεν είναι διαχειρίσιμο με εθνικούς πόρους, και βέβαια είναι ένα γεγονός το οποίο μας λέει ότι δεν είναι δυνατόν να βγούμε στις αγορές, άρα δηλαδή είναι αισιόδοξη η πορεία της ελληνικής οικονομίας. Προϋπολογισμός του 2013. Το γεγονός ότι οι φορολογούμενοι έπαιρναν το ένα εκαθαριστικό μετά το άλλο, αλλά και η φιλοτιμία, αν το θέλετε, για να είναι συνεπείς, κράτησαν τα φορολογικά έσοδα κοντά στο στόχο, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φόροι που καταλογίστηκαν φέτος θα εξοφληθούν μέχρι το Μάρτιο του 2014. Το Υπουργείο, ενώ παραδέχεται τη θετική επίδραση στα έσοδα του μέτρου της μείωσης του συντελεστή ΦΠΑ στην εστίαση, δεν δεσμεύεται ότι θα παραμείνει στο 13%, μπορεί να πάμε και στο 23% στο ΦΠΑ της εστίασης. Ποσοστό βέβαια το οποίο επιθυμεί η Τρόικα. Αντίθετα, η επιβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα μείωσε τα προσδοκόμενα έσοδα κατά 536 εκατομμύρια ευρώ. Η κατανάλωση του πετρελαίου, που δεν το περιμένατε, αλλά βέβαια σας το λέγαμε, μειώθηκε κατά 70% και παράλληλα κόστησε και συνεχίζει να κοστίζει ανθρώπινες ζωές. Το τελευταίο ήταν αυτό που είχαμε στη Θεσσαλονίκη, λυπηρό γεγονός βέβαια, αλλά δυστυχώς το μόνο το οποίο κάνετε είναι να βάζετε ανθρωποκτόνους ειδικούς φόρους. Προϋπολογισμός του 2014. Αναμένεται να αυξηθούν τα έσοδα κατά 2,2 δις ή 4,1% σε σχέση με φέτος, ενώ τα καθαρά έσοδα θα αυξηθούν κατά 2,3 δις ή 4,9% το ΑΕΠ. Η αύξηση των άμεσων φόρων κατά 1,7 δις θα προέρθει πρώτον από την αύξηση των φόρων περιουσίας που θα διαμορφωθεί στα 3,9 δις, σημειώνοντας αύξηση 41,4% σε σχέση με το 2013, και δεύτερον από την αύξηση κατά 11,5% των φόρων εισοδήματος που γίνεται λόγω της κατάργησης του αφορολογήτου όριου των 5.000 ευρώ, τα πρόσθετα αφορολόγητα όρια στα προστατευόμενα παιδιά, την κατάργηση των φοροαπαλλαγών, την αύξηση της φορολογίας στις ατομικές επιχειρήσεις και στους ελεύθερους επαγγελματίες, και βέβαια διαφημίζεται ότι τα φυσικά πρόσωπα θα πληρώσουν 13,8% λιγότερος φόρος σε σχέση με το 2013. Βέβαια είναι ένα τρίκ του Υπουργείου Οικονομικών, γιατί μεγάλες κατηγορίες τους εξαιρεί, ατομικές επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους κλπ.
και μεταφέρει στην άλλη κατηγορία στα έσοδα νομικών προσώπων που θα αυξηθούν κατά 4 δις περίπου. Οι έμποροι, βιοτέχνες, ελεύθεροι επαγγελματίες θα πληρώσουν φόρο 26% από το πρώτο ευρώ, άρα για 5.000 εισόδημα, κύριε Υπουργέ, μαζί με την προκαταβολή του 55%, κάποιος θα πληρώσει αυτή τη στιγμή 2.015 ευρώ για 5.000 εισόδημα. Η αύξηση των φορολογικών εσόδων οφείλεται μεταξύ άλλων και στη φορολόγηση των αφορολογήτων αποθεματικών που έκαναν λάθος οι επιχειρήσεις το 2004 και 2005 να σχηματίσουν τα αφορολόγητα αποθεματικά, τα οποία θα τα πληρώσουν τώρα για το 2004 και 2005. Τώρα, με αυτόν τον τρόπο, άμα νομίζει η κυβέρνηση ότι μπορεί να προσελκύσει επενδυτές, μάλλον είναι λάθος. Θέλω 2 λεπτά, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, και βέβαια να πούμε ότι ο μόνος ο οποίος πιστεύει στη χώρα μας ότι δεν υπερφορολογούνται οι Έλληνες είναι ο Υπουργός των Οικονομικών, που έγινε και αυτή η διένεξη, να το πω έτσι. Εμείς προτείνουμε μια ριζική μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος και λέμε ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα που θα αποσκοπεί στην καλλιέργεια φορολογικής συνείδησης, θα μεταφέρει τα φορολογικά βάρη χαμηλών και μεσαίων στρωμάτων στα μεγάλα και πολύ μεγάλα εισοδήματα και θα λαμβάνει υπόψη τη φορολογική ικανότητα των φορολογουμένων. Να πω για το πρόγραμμα των δημοσίων επενδύσεων ότι παρατηρούμε μία διαχρονική μείωση των προβλέψεων για το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, η οποία συντηρεί την ύφεση και αυξάνει την ανεργία. Εκτός όμως από τις μειωμένες προβλέψεις, βλέπουμε ακόμα μικρότερα ποσά στις τελικά διαμορφωμένες πραγματοποιήσεις. Είναι ξεκάθαρο πως όποτε η κυβέρνηση θέλει να ισοσκυλήσει τον προϋπολογισμό, κόβει κονδύλι από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων προκειμένου να καλύψει τρύπες και αστοχίες. Για το δημόσιο χρέος, σε απόλυτα μεγέθη, το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης το 2009 ήταν 299 δις ευρώ, το 2014 πάμε στα 320 δις, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση. Έχουμε δηλαδή, παρόλα τα μέτρα τα οποία έχουν πάρθει, έχουμε μια αύξηση 21 δις ευρώ. Ως ποσοστό το ΑΕΠ, χειρότερα ακόμα τα πράγματα. Το 2009 ήταν 127, το 2014 είναι στο 174,8, αύξηση κατά 45,1% του ΑΕΠ. Άρα δηλαδή συνεχίζεται αυτός ο φαύλος κύκλος, δάνεια και κόντρα δάνεια και κόντρα δάνεια. Το χρέος, ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε. Το χρέος, βέβαια, με όλη αυτή τη διαδικασία την οποία ακολουθούμε, δεν είναι βιώσιμο. Η μόνη ρεαλιστική λύση δεν είναι ευρωπαϊκή, δεν είναι ελληνική, είναι ευρωπαϊκή. Πρέπει να γίνει αναστολή πληρωμών των τόκων, να γίνει βιώσιμο το χρέος, πρέπει να γίνει ένα κούρεμα. Βέβαια, όχι κούρεμα σε αυτή τη λογική την οποία έκανε την προηγούμενη φορά η κυβέρνηση, να μεταφέρει τα βάρη στα ασφαλιστικά ταμεία και στους ομολογιούχους. Πρέπει να συνδυαστεί αυτό με τερματισμό της λιτότητας και εφαρμογή σχεδίου άμεσων δημοσίων αναπτυξιακών επενδύσεων. Μόνο μέσα από μια τέτοια διαδικασία μπορούμε να ξεφύγουμε από την οικονομική κρίση. Εγγυήσεις που δεν τα έχουμε πει και στην προηγούμενη ομιλία. Ένα άλλο σημείο του κρατικού προϋπολογισμού, το οποίο δεν έχει προσεχθεί. Συνάδελφε, είπαμε ότι είστε προνομιούχος, θα μιλάτε τελευταίος, ξεπεράσετε τα 18,5 λεπτά. Θα κάνω γρήγορα, κύριε Πρόεδρε. Και να ολοκληρώσετε. Λοιπόν, ναι. Είναι η εγγύηση του ελληνικού δημοσίου για δάνεια τόσο της κυβέρνησης όσο και εκτός αυτής. Γίνονται οι εγγύες, κύριε Υπουργέ, χωρίς να εξετάζουμε αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, με αποτέλεσμα, ας πούμε, αυτά τα φέσα να τα χρεώνεται η ίδια η κυβέρνηση, να μην πω τίποτα άλλο. Το ίδιο, ας πούμε, για τις αποκρατικοποίησεις προσπαθείτε να παρουσιάσετε στοιχεία, αλλά δυστυχώς οι αποκρατικοποίησεις μία μετά την άλλη έχουν δυσχερή αποτελέσματα. Ο ΠΑΠ, ας πούμε, πήγε, ξεπουλήθηκε ίση με κέρδη 3-4 ετών και βέβαια πουλήθηκε σε ένα άτομο το οποίο έχει βάλει ήδη εκεί. Συνάδελφε, κάλυψαν τα θέματα αρκετοί οι συνάδελφοί σας.
Ξεπερνάμε τα 19 τελειώνω, λεπτά. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Μελισσανίδης πήρε ένα, το μεγαλύτερο μέρος το πήρε από τις τράπεζες, τις οποίες χρηματοδότησε ο ελληνικός λαός. Το ίδιο έγινε, ας πούμε, και με τα ακίνητα του δημοσίου, 28 ακίνητα τα οποία ξεπουλήθηκαν για 261 δις ευρώ, με ενίκιο πάλι και με τους νέους ιδιοκτήτες να παίρνουν 20 εκατομμύρια ένα έτος, άρα σε 30 εκατομμύρια, δηλαδή έχουμε ένα σύνολο 600 δις ευρώ. Και συμπερασματικά να ολοκληρώσω ότι μπήκαμε στο μνημόνιο για να βγούμε στις αγορές το 2011 και σήμερα ακόμα ακούγεται σαν ανέκδοτο να βγούμε στις αγορές. Μπήκαμε με χρέωση 129 ευρώ, σήμερα είμαστε στο 175. Κάτω από 120 πρέπει για να είναι διαχειρίσιμο. Αντί γι' αυτό είχαμε ανεργία στο 20%. Σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε. Χάθηκα. Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε λίγο το χρόνο. Κοιτάξτε μόνος σας. Θα ξεπεράσετε και τον γενικό εισηγητή. Σας παρακαλώ, κυρία μου. Ωραία, ωραία. Ευχαριστώ. Σας παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Μισό λεπτό ζητούσα. Εντάξει. Ευχαριστώ. Όχι να έχουμε και διαμαρτυρίες. Όχι, όχι. Όχι για εσάς. Λοιπόν, παιδί.